παρακαλώ πολύ, ο Μάρτης να μας πει τι γνωρίζει για την υπόθεση. Μάλιστα. Εγώ οδηγούσα να πούμε το αυτοκίνητό μου με την καρότσα φορτωμένο πατάτες. Θα πούμε και εκεί που πήγαινα, με πιάσε προσνηρό μου, καταλάβατε μια ανάγκη, και σταμάτησα πάω στα πουρνάρια να πάω να κατουρίσω με το συμπάθειο. Και εκεί που την και αμολάω να πάω να απόξω, κοιτάω πίσω από τα πουρνάρια και τι να δω. Κύριος Παπαδοπούλος, με την κυρία Παπαδοπούλου, γαμιό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Μάρτης, τι εκφράσεις είναι αυτές που χρησιμοποιείτε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Λίγο σεβασμός. Παρακαλώ πάρα πολύ, πρακτικογράφος, να διαγράψει την τελευταία λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος, και εσείς θα επαναλάβετε την κατάθεσή σας με πιο κόσμιες εκφράσεις. Χρησιμοποιήστε, βρε άνθρωπέ μου, εκεί την έκφραση «συμφιαζόντουσαν». Μάλιστα. Εγώ που λέτε ήμουν με το αυτοκίνητό μου φορτωμένο με πατάτες, αυτό με την καρότσα να πω, και οδηγούσα εκεί που πήγαινα, με πιάνει μια ανάγκη με το συμπάθειο, κατορρίφθηκα σχεδόν επάνω μου. Κατεβαίνω κάτω που λέτε τρέχω, την αμολάω απ' έξω με το συμπάθειο, και εκεί που κατουράω να πούμε πίσω από τα πουρνάρια, κοιτάω τι να δω. Όπως σας είπα, ο κύριος Παπαδόπουλος με την κυρία Παπαδοπούλου κάνανε, συνουσιαζόντουσαν. Το μεταξύ εγώ ανταριάστηκα, κοιτάω λίγο καλύτερα τι να δω. Γαμιό! Αμάν! Γερμανία. Αλέξανδρε, αργήσω με. Έμαψα. Ήρθατε σε αυτή την καταπληκτική ταινία, στο μετέωρο βήμα του Κυπουρού, για να τα κάνετε αυτά τα έσχη. Και στο φινάλι φινάλι δεν τα κάνετε, να ανεβαίνετε πάνω στο δεξό να τα κάνετε. Μα από εκεί έπεσα, κύριε. Κάθε μέρα φεύγεις για τη Γερμανία. Μαμάκα! Μαμάκα! Τι έγινε, σώπα παιδί μου, μη φωνάζεις! Τι με το μαμά σου, τι είσαι τέτοια ώρα! Θέλω μπιφτέκι! Τέτοια ώρα βρε μπιφτέκι, στον ύπνο σου το έβλεπες βρε. Βρε καλό μου, πάλι κοιμής. Και αύριο το πρωί θα σου κάνω απ' όλα εγώ. Θέλω μπιφτέκι! Μη φωνάζεις, σε δυο ώρες ο άνθρωπος θα πάει στη δουλειά, δεν το καταλαβαίνεις. Τι τραβάω, τι τραβάει κακομοίρα. Άντε, πάνε για ύπνο και αύριο το πρωί. Θέλω μπιφτέκι! Λύσα ξεσκασμένο, άντε περπάτα στην κουζίνα να σου φτιάξω μπιφτέκι. Σώπα, όπα, ανοίξε τα φώτα. Μες τη νύχτα. Μπιφτέκι. Ορίστε, ορίστε βεσκασμένο, πάει επιτέλους το μπιφτέκι σου που λύσαξες. Βάζει το μισό. Κάτσε βρε αγοράκι μου, με σήκωσες μέσα στα άγρια χαράματα, δεν θέλω να φάω το μισό. Φάει το μπιφτεκάκι σου που στο έφερα εδώ πέρα. Βάζει το μισό. Βρε δεν θέλει η μανούλα να φάει το μισό, δεν καταλαβαίνεις το κότσο εγώ που κοίτα. Να σου δώσω να φάω, δεν μπορώ εγώ να φάω αυτή την ώρα μπιφτέκι. Βάζει το μισό. Λύσαξες τα, το φάω το μισό να. Πάει τώρα το μπιφτέκι σου. Ο μπαμπάς το άλλο μισό. Σου είπα παιδιά μου να το συγκλείσεις τον άνθρωπο που σου είπα να πάει στη δουλειά. Δεν θέλει να πάει στη δουλειά ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς το άλλο μισό. Δε πουλάκι μου γλυκό. Αμά το ξυπνήσαμε. Ρε γυναίκα. Τι γίνεται βρε γυναίκα. Προσπαθούμε να κοιμηθούμε γιατί μοιάζει ο μικρός. Μας έχει τρελάνει μοιάζει μου. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Μπιφτέκι ήθελε και θέλει να πάει εσύ το μισό του το μπιφτέκι. Τι θες ρε αγόρι μου. Μπαμπά πάει μισό μπιφτέκι. Αγόρι μου κοιμάμαι μέσα 4 ώρα το πρωί, δεν θέλω να φάω μπιφτέκι. Μπαμπά πάει το μισό μπιφτέκι. Σταμάτησε να το φάω. Τι σκασμένο. Ωραία, το όμορφα. Μου φάγε το μπιφτέκι μου. Αμάν. Τρίτη και 13 κυρίες και κύριοι, και πώς θα μπορούσαμε να θεωρούμαστε δημοσιογράφοι. Έγκαιροι και έγκυροι, αν αυτή την ημέρα παραλείπαμε να συναντηθούμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γκαντέμιδων, Παύλα Προληπτικών, κύριο Ιωάννη Σκορδωμάτη. Κύριε Σκορδωμάτη, πείτε... Εμείς συνεχίζετε, γιατί θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι. Διαβάστε προσεκτικά εδώ αυτήν την πινακίδα, ώστε μην ξεστομίσετε καμία κοτσάνα και έχουμε καταστροφές στην περιοχή. Προς τον ανίδεο επισκέπτη παρακαλείστε να αποφεύγετε μέσα στο χώρο τούτο λέξεις όπως Μητσοτάκης, Τρίτη 13, 3, Μαυρογιώτα, γιατί θα είστε άνεσο υπεύθυνοι για τον κακό που θα σας φέρει. Ελάτε κύριε Σκορδωμάτη, τι κακό μπορεί να έχει ο αριθμός 3 παραδείγματος. Τι λέτε κύριε, ορίστε κυρία μου, τι καταλάβατε τώρα, με φέρατε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Είναι τυχαίο δηλαδή ότι εγώ είμαι πρόεδρος, πιστεύετε? Αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Σκορδώμα? Τι συμβαίνει, δεν με είπετε ότι βρέχει κυρία μου, βρέχει μόνο πάνω από εμένα.
Τι του θέλατε αυτό το ρημαδιασμένο το 2 στην 1 να το πείτε? Ποιοι άνθρωποι, ποιος είναι ο κόσμος, ποιοι είναι τα μέλη του συλλόγου σας? Μου κάνετε μια πολύ καυτή ερώτηση και μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίταξε να δείτε, πολλοί, πάρα πολλοί επώνυμοι άνθρωποι της χώρας, όπως επίσης και πάρα πολλοί ανώνυμοι άνθρωποι. Όταν λέτε, συγγνώμη, όταν λέτε επώνυμοι άνθρωποι, εννοείται όπως στη φωτογραφία πίσω, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μητσοτάκης. Μη κύριε μου, μη, ορίστε, κοντέψατε να σκοτωθούμε. Γιατί να το κάνετε αυτό? Μελετήσατε τη λίστα. Σας είπα, μην αναφέρεστε σε συγκεκριμένες λέξεις. Θα τα διαλύσετε όλα. Κάποιο άλλο κόλπο το οποίο έχετε προκειμένου να προστατευτείτε από όλες αυτές τις ατυχίες που σας περιτριγυρίζουν? Το επόμενο είναι αυτό που βλέπετε να κάνω πού και πού. Αυτό το τίκ εννοείται. Τίκ είστε ολόκληρος, κυρία. Νομίζετε ότι σε έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία των 46 ετών και έχω τίκ? Δεν είναι τίκ. Απλά διώχνω το κακό από πάνω μου. Το κακό μάτι, το κακό γενικότερα. Μα αυτό, κύριε, το... Τέλος πάντων, εγώ το λέω τίκ, εσείς πείτε το όπως θέλετε. Αν θυμάμαι καλά, το έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτό δεν έπιασε. Απλά το πέμπω, αμάγια. Εγώ σου το είπα. Πρόσεξε, σε παρακαλώ. Δεν μιλάτε έτσι. Καλησπέρα, συγγνώμη, η Θεοπάνους 13. Έφερα τρεις πίτσες κερασμένες από τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, παιδιά, ποιος μπορεί να μου πει πώς μπορούμε να βάλουμε μία τρύπα μέσα σε μία άλλη τρύπα? Πες μέσα σήμερα, κορίτσι μου. Έτσι, κυρία. Μπράβο, Μερούλα. Μπράβο, είσαι πολύ καλή. Μπράβο, να βλέπετε οι άλλοι. Λοιπόν, ποιος μπορεί να μου πει πώς μπορούμε να βάλουμε τώρα δύο τρύπες σε μία? Κυρία. Θα πιάνω, παιδί. Πάλι, Μερούλα. Πες μας, Μερούλα. Έτσι, κυρία. Μπράβο στη Μερούλα. Μπράβο. Κυρία. Ορίστε το. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι στην τάξη. Πες μας ό,τι θες. Πες μας. Πώς μπορούμε να βάλουμε 8 τρύπες σε μία? 8 σε μία. Πες μας, αγόρι μου. Πες μας. Βάζουμε μια φλογέρα στο κόλλο της Μερούλας.